με διαβεβαιώσεις προς τους εργαζομένους στους ημικρατικούς οργανισμούς ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούν για τις δουλειές και το καθεστώς εργασίας τους, απάντησε το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στην πρόκληση της αντιπολίτευσης, όπως ξεκαθαρίσει τη θέση του για τις ιδιωτικοποιήσεις. Αν είναι κάτι που θέλω με έμφαση να τονίσω, χωρίς να λέω περισσότερα πράγματα, απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους, είναι ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούν ούτε για τις δουλειές τους, ούτε για το καθεστώς της υπηρεσίας τους. Και περιορίζομαι μέχρι εδώ και θα ξαναμιλήσουμε μετά τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος, ο οποίος μιλούσε κατά την αναχώρησή του από τον Τύβο Μακεδονίτισσας, κλήθηκε συγκεκριμένα να σχολιάσει κατά πόσο οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικού Μιχάλη Σαρή για τις ιδιωτικοποίησεις συνάδουν με το προεκλογικό του πρόγραμμα. Άφησε δε σαφώς να νοηθεί πως πολλά σε σχέση με το ζήτημα αυτό θα ξεκαθαρίσουν μετά τη συνεδρία του Eurogroup της Δευτέρας, για την οποία είχε μακρά διαβούλευση με τον Υπουργό Οικονομικών Μιχάλη Σαρή. Δεν χρειάζεται αυτήν την ώρα να πούμε οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω ότι η γραμμή και τα στάδια της διαπραγμάτευσης και η όλη η πορεία που θα ακολουθήσουμε, με πάντα προσπάθεια να δούμε πως καθίσταται το χρέος βιώσιμο. Τη Δευτέρα το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί στο γραφείο του τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν μεταξύ άλλων τόσο η βιωσιμότητα του χρέους και οι όροι εντολής που δόθηκαν στην ΠΥΜΚΟ, όσο και η επικείμενη έρευνα στο τραπεζικό μας σύστημα για το ξέπλυμα χρηματός.